Εμείς από την πλευρά της παράταξής μας, από την πνοή δημιουργίας, αναπτύξαμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα σας εκθέσω την συζήτηση αλλά και την απόφαση που λήφθηκε. Το σύνολο του τεχνικού προγράμματος καταρχήν του Δήμου Κορινθίων είναι 20.672.000, εκ των οποίων τα 15.951.000 είναι συνεχιζόμενα έργα και τα 5.311.000 είναι νέα έργα. Τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι το πρόγραμμα αυτό, το τεχνικό πρόγραμμα, είναι φτωχό για το Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια ενός προϋπολογισμού περίπου 60 εκατομμυρίων και το κυριότερο είναι άδικο σε γενικές γραμμές για πάρα πολλές κοινότητες. Συγκεκριμένα, σε 11 κοινότητες από τις 22, δηλαδή στις μισές, δεν προβλέπεται κανένα απολύτως έργο. Μηδέν. Πολύ περισσότερο και μάλιστα δεν προβλέπεται είτε ως συνεχιζόμενο είτε ως νέο. Γιατί κάποια χωριά μπορεί να μην έχουν στο νέο πρόγραμμα νέο έργο, αλλά έχουν συνεχιζόμενο, όπως είναι το Στεφάνι που έχει το αστεροσκοπείο που επίκειται σε 2-3 μήνες μετά τον έλεγχο από το ηλεκτρικό συνέδριο να μπει ο εργολάβος. Παράδειγμα το ανέφερα. Και ποια είναι τα χωριά? Είναι 11 χωριά που δεν έχουν απολύτως κανένα έργο. Και είναι η Κλένια, ο Κόρφος, η Ξυλοκέριζα, τα Εξαμήλια, ο Σολωμός, το Λέχιο, ο Άσος, ο Αγιάννης, ο Κουταλάς, το Σπαθοβούνι, το Περιγιάννη. Το χειρότερο είναι ότι στα περισσότερα χωριά από αυτά, αλλά και σε άλλα, το μηδενικό έρχεται εδώ και μία πενταετία. Είχα αναφέρει προεκλογικά πάρα πολλά χωριά, τα οποία τα προηγούμενα 4-5 χρόνια είχαν μηδέν στο τεχνικό πρόγραμμα. Παράδειγμα, το Αγγελόκαστρο 5 χρόνια δεν πήρε ούτε ένα ευρώ σε έργα. Το Ρητό, μηδέν. Το Αλαμάνο, μηδέν. Το Αγιονόρι, μηδέν. Ο Κουταλάς, μηδέν. Το Σπαθοβούνι, ο Μαψός, μηδέν. Ο Κάτω Άσος, μηδέν. Ο Άσος, μηδέν. Η Αρχαία Κόρινθος, μηδέν. Ο Σολωμός και τα Εξαμήλια, μηδέν. Αυτά γιατί κάποιοι είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι το 50%. Αυτά που είπα εγώ, τα είπαν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είχαν την ευθύνη για τα προηγούμενα χρόνια. Τότε δεν το έβλεπαν το μηδέν, μόνο τώρα το είδαν. Πέραν του, πάμε στον πολιτισμό. Κανένα απολύτως έργο. Δεν είδαμε πολιτιστικό ή πνευματικό κέντρο ή αίθουσες εκδηλώσεων στον Άσο, που υπήρχε μία μελέτη 800.000 ευρώ για επαναχρησιμοποίηση των αποθηκών του παλιού συνεταιρισμού. Εμείς λέμε νέο κτίριο. Δεν είδαμε στο Λέχιο που δεν έχει κανένα απολύτως δημοτικό κτίριο. Δεν είδαμε στο Χιλιομόδι που δεν υπάρχει κτίριο πολιτισμού. Δεν είδαμε στο Σολωμό. Δεν είδαμε στον Άγιο Βασίλη. Έργα τα οποία τα έχουν προτείνει όπως και στο Γαλατάκι. Κανένα έργο και στον αθλητισμό. Είτε σε γήπεδο ποδοσφαίρου, είτε σε κλειστό γυμναστήριο. Και ανέφερα χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να έχουμε γήπεδα ποδοσφαίρου, 13-14 γήπεδα με συνθετικούς κλωοτάπητες και να μην έχουμε αποδυτήρια. Με μία εργολαβία 100-150.000 θα είχαμε φτιάξει στολίδια. Και χαριτολογώντας είπα, δεν μπορεί να δίνεις για ένα κουστούμι 800 ευρώ και να πηγαίνεις να πάρεις τη γραβάτα και να λες, να σου λένε μία γραβάτα 10 ευρώ, άφησέ μου την 5. Αυτό κάναμε και εμείς με τα γήπεδα. Ωραία γήπεδα, βέβαια τα πρώτα 4 της πρώτης τετραετίας θέλουν όλα αναμόρφωση και να μην έχουμε αποδυτήρια, να μπαίνουν ποδοσφαιριστές, οι αθλητές, οι διαιτητές, οι προπονητές, να κάνουν τον μπάνιο τους, να ντυθούν και να ξεντυθούν. Δεν υπάρχει τέτοιο κονδύλι. Όπως επίσης δεν υπάρχει κονδύλι για το νέο κλειστό γυμναστήριο που όλοι το θέλουμε στην πόλη μας. Αναπλάσεις παραλίων και γενικότερα παραλιακού μετώπου. Κανένα απολύτως έργο. Ούτε στα Καλάμια, ούτε στην Ποσειδονία, ούτε στον Άσο, στον Κάτω Άσο, ούτε στο Περιγιάλι,
ούτε στο Λέχιο, ούτε στις Κεφριές, ούτε στην Αλμυρή, ούτε στον Κόρφο. Μόνο 30.000 υπάρχουν για τους σιδερώνες, το κατακάλι. Όμως, αυτά είναι σε γενικές γραμμές που έχει προτείνει η Εκτελεστική Επιτροπή, δηλαδή η Δημοτική Αρχή, το πρόγραμμα που προτάθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έκανα μία αναφορά και μία ευχή. Μία αναφορά γιατί τα προηγούμενα 5 χρόνια είχαμε ελάχιστες απορροφήσεις, γι' αυτό και το Ταμείο του Δήμου πήγε στα 28,5 εκατομμύρια. Όταν δεν κάνεις έργο, λογικό είναι. Τα χρήματα που παίρνουμε από το κράτος ή από τους δημότες δεν βάλαμε παραπάνω φόρους, ούτε λεφτά μας έστειλε το κράτος παραπάνω. Τα 7 εκατομμύρια που παίρνουν κάθε χρόνο από τους ΚΑΠ, τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, αυτά παίρνουμε τα τελευταία 8-9 χρόνια. Αλλά δεν τα επενδύσαμε. Και κοιτάξαμε ένας κοινωνικός φορέας όπως είναι ο Δήμος, να έχουμε έναν εύρωστο οικονομικά Δήμο. Και τι έγινε. Τα λεφτά πρέπει να επενδυθούν στην κοινωνία. Αυτός είναι ο σκοπός. Και μια ιδιωτική επιχείρηση να υπάρχει, τα χρήματα δεν τα κρατά στον όψο, τα επενδύει. Ακούστε λοιπόν τι νούμερα υπήρχαν, τα έθεσα για να ακούνε πολλοί. Το 2014, 5 χρόνια πίσω, που ήταν προεκλογική χρονιά, σε ένα τεχνικό πρόγραμμα 17,5 εκατομμυρίων, η απορρόφηση ήταν 28,4 την προεκλογική χρονιά. Το 2015 που ήταν η επόμενη χρονιά αποπληρωμών ουσιαστικά έργων, ήταν 24%. Και από εκεί και πέρα ακούστε τι τραγικά νούμερα. Το 2016, σε τεχνικό πρόγραμμα 8.800.000 ευρώ, πληρώθηκαν μόνο 755.000 ευρώ για έργα, δηλαδή 9%. Και αν πάμε στο 17, 6% πληρώθηκαν 735.000, μηδενικές δηλαδή απορροφήσεις. Αν πάμε στο 18, που είναι μία χρονιά πριν τις εκλογές, το ποσοστό ανέβηκε στο 14,8. Και το 2019, τώρα που είχαμε και εκλογική χρονιά, μέχρι στις 17-12, χθες δηλαδή τα αποτελέσματα που πήρα από την υπηρεσία, σε σύνολο τεχνικού προγράμματος 21.700.000 πληρώσαμε 2.750.000, δηλαδή 12,6%. Δεν χρειάζεται να καταλάβει ο πολίτης τίποτε άλλο. Τα νούμερα είναι πεντακάθαρα. Ευχήθηκα λοιπόν στη νέα Δημοτική Αρχή το τεχνικό πρόγραμμα αυτό που ψηφίστηκε χτες το βράδυ να είναι τουλάχιστον σε διπλάσιο νούμερο για το 2020. Αυτή την ευχή έδωσα για το καλό όλων των δημοτών. Βέβαια πήγαμε στο θέμα των μελετών και θα κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά. Στις μελέτες δεν είδα κάτι που το είχε υποσχεθεί ο κ. Νανόπουλος σε ένα δημοτικό συμβούλιο και σε μια οικονομική επιτροπή, κονδύλι για εκπόνηση οικονομικής μελέτης για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ακούστε φίλες και φίλοι, σήμερα υλοποιείται το εργοστάσιο, η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Σε 5-6 μήνες θα είναι έτοιμο. Αργεί βέβαια πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχει μία σπουδή να παραλάβουμε τα μηχανήματα και άκουσα ότι θα τα πάμε και στο στρατόπεδο, στο έκτο σύνταγμα να τα φυλάμε. Ποιος θα τα φυλάει δεν ξέρω και σε τι κατάσταση θα είναι όταν θα έρθει η ώρα να τα τοποθετήσουμε. Αν θα τα τοποθετήσουμε, την ευθύνη ας την πάρει ο Δήμαρχος. Εγώ είπα να μην τα πάρουμε τώρα τα μηχανήματα, να περιμένουμε. Και σε κάθε περίπτωση να περιμένουμε να περιμένει και ο προμηθευτής να πληρωθεί. Δεν μας βιάζει κάτι, το κτίριο δεν είναι έτοιμο. Είχαν πει ότι θα πάει πακέτο. Δεν πάει πακέτο τελικά. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Φτιάχνουμε το εργοστάσιο. Σήμερα βγαίνουν 12 απορριμματοφόρα του Δήμου Κορινθίων. 12 δρομολόγια κάνουμε. 10 τα αστικά απορρίμματα και 2 τα ανακυκλώσιμα. Υπάρχει ένα χ κόστος, ο πράσινος κάδος και ο μπλε κάδος. Θα αλλάξει αυτό με τη λειτουργία του εργοστασίου? Όχι, δεν θα αλλάξει, γιατί τα ίδια απορριμματοφόρα θα βγαίνουν να μαζεύουν τους πράσινους κάδους, τα ίδια απορριμματοφόρα θα βγαίνουν να μαζεύουν τους μπλε κάδους. Θα προσθεθούν όμως τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο για να μαζεύει τους καφέ κάδους των αστικών απορριμμάτων για την κομποστοποίηση. Και θα έχουμε και ένα κόστος 15 ατόμων υψηλού επίπεδου προσωπικού, χημικοί, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, οικονομολόγοι, για να λειτουργήσει το εργοστάσιο.
ΔΕΗ, ρεύμα κλπ. Ενίκεια, βάλτε ένα ψήκο κόστος επιπλέον. Θέλετε και το τρίτο. Και αφού θα κάνουμε το εργοστάσιο, άρα θα έχουμε λιγότερα απορρίμματα, για να πάμε στο νέο εργοστάσιο της Τέρνα που θα γίνει στην Παλαιόχουνη. Ο Δήμαρχος είπε σε 6-7 μήνες θα είναι έτοιμο, όπως τον ενημέρωσαν. Εγώ λέω σε ένα χρόνο θα είναι. Αυτό το έργο πέρασε από 4 κυβερνήσεις. Κυβέρνηση Παπανδρέου, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όλοι είπαν ναι, τελικά η επανάσταση των δημάρχων πήγε στον αέρα. Θα λειτουργήσει. Γνωρίζετε ότι υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα παράδοσης από τον Φόντσα που συμμετέχει και ο Δήμος Κορινθίων υποχρεωτικά. 100.000 ήταν 150.000 ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα, είναι 100.000 τώρα. Στο Δήμο αναλογεί ένα ποσό το οποίο δεν το ξέρουν. Όταν εμείς θα πάμε λιγότερα σκουπίδια εκεί, επειδή θα κάνουμε το εργοστάσιο το δικό μας και την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, για να πάμε στο νέο εργοστάσιο της Τέρνα που θα γίνει στην Παλαιόχουνη. Ο Δήμαρχος είπε σε 6-7 μήνες θα είναι έτοιμο, όπως τον ενημέρωσαν. Εγώ λέω σε ένα χρόνο θα είναι. Αυτό το έργο πέρασε από 4 κυβερνήσεις. Κυβέρνηση Παπανδρέου, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όλοι είπαν ναι, τελικά η επανάσταση των δημάρχων πήγε στον αέρα. Θα λειτουργήσει. Γνωρίζετε ότι υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα παράδοσης από τον Φόντσα που συμμετέχει και ο Δήμος Κορινθίων υποχρεωτικά. 100.000 ήταν 150.000 ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα, είναι 100.000 τώρα. Στο Δήμο αναλογεί ένα ποσό το οποίο δεν το ξέρουν. Όταν εμείς θα πάμε λιγότερα σκουπίδια εκεί, επειδή θα κάνουμε το εργοστάσιο το δικό μας και την ανακοίνωση, θα πληρώνουμε και ποινή. Σκουπίδια δεν θα πηγαίνουμε ή θα πηγαίνουμε λιγότερα από το συμβατικό ποσό και θα πληρώνουμε και πέναλτι. Προσέξτε, ένα κόστος από τα σημερινά 12 απορριμματοφόρα. Ένα δεύτερο κόστος από τη λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης και ανακύκλωσης. Θα έχουμε ένα μικρό κέρδος με την πώληση των ανακυκλώσιμων. Και ένα τρίτο κόστος που θα είναι το πέναλτι. Τελικά συμφέρει το Δήμο Κορινθίων να λειτουργήσει αυτή η μονάδα? Τα λέω τόσο απλά. Όχι ότι είμαι ο Θεός, ούτε ο σοφός, ούτε κανένας εξειδικευμένος. Μία απλή οικονομική μελέτη θα μας δείξει τι πρέπει να κάνουμε. Μην πάμε και το βάλουμε μπροστά και εγώ έχω πει ναι στο εργοστάσιο. Αλλά αλλάζουν τα δεδομένα. Να πληρώνουμε και πέναλτι από πάνω. Και απ' την άλλη υπάρχει και η ρήτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2025 να έχουμε μειώσει στα απορρίμματα 50%. Πώς μπορούν να συμβιβαστούν αυτά, κανένας δεν καταλαβαίνει. Μια μου λες, λιγόστεψε τα απορρίμματα και απ' την άλλη να πληρώνω πέναλτι και ποινή γιατί δεν πάω απορρίμματα στο εργοστάσιο. Αυτή την πρόταση την έκανα, την αποδέχτηκε ο Δήμαρχος και λένε ότι θα την κάνουμε τη μελέτη, θα το βάλουμε στον προϋπολογισμό, στο τεχνικό πρόγραμμα. Εγώ δεν την είδα, είπε όμως ότι θα το κάνουμε. Ένα άλλο θέμα που ανέπτυξα ήταν τα σταματημένα έργα, γιατί φαίνεται με πολύ μεγάλο νούμερο τα συνεχιζόμενα. 15.951.000, αυτό για μένα είναι εικονικό, διότι έχει κονδύλια τα οποία πρώτον δεν έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση, κατά συνέπεια τα βάζουν όλα μέσα, πάει με τον αρχικό προϋπολογισμό και όχι με το συμβατικό που θα έρθει όταν υπογραφεί η σύμβαση, αν υπογραφεί. Αλλά υπάρχουν και 3-4 έργα τουλάχιστον, όπως είναι η πεζοδρόμηση του κεντρικού δρόμου του Χιλιομοδίου που κόλλησε. Είπε ο Δήμαρχος χθες ότι δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη. Δεν το ξέραμε όταν το δημοκρατήσαμε το έργο ότι δεν έχουμε κυκλοφοριακή μελέτη. Δεύτερο έργο, η επέκταση του κλειστού, του σημερινού κλειστού γυμναστηρίου 618.000, δεν έχει οικοδομική άδεια. Δεν το ξέραμε όταν το δημοκρατήσαμε. Και μάλιστα δεν μπορεί να βγει άδεια γιατί δεν έχει τελειώσει το σχέδιο της συγκεκριμένης περιοχής φυλακών Βοσέικα. Δεν το γνωρίζαμε. Επίσης, τα γήπεδα τένις, 1.300.000, έχει κολλήσει με τις διαμαρτυρίες. Πάλι πρόβλημα με την άδεια. Και εκεί δεν το γνωρίζαμε. Αυτά τα έργα έχουν μπλοκάρει όχι μόνο στην ουσία και στον τύπο. Γιατί μπλοκάρονται χρήματα στον προϋπολογισμό και θα μπλοκάρονται για αρκετά χρόνια και πρέπει να αποφασίσει η Δημοτική Αρχή, όπως είπα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι θα κάνει. Αν υλοποιούνται, να τα υλοποιήσουμε. Αν δεν υλοποιούνται, να τα καταργήσουμε και να κάνουμε άλλα έργα παρεμφερή. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, αγροτική οδοποίηση. Ο Δήμος Κορινθίων είναι ένας
κατά εξοχήν αγροτικός δρύμος, στο, τουλάχιστον κατά το 50%. Σολυγία, Τενέας, Αρωνικός, Άσος Λέχιο. Μηδέν πίστοση για αγροτική οδοπία. Δεν είναι δυνατόν. Επίσης, έθεσα ένα θέμα για δύο βασικά κτίρια στην πόλη της Κορίνθου, για μένα και επειδή είμαι και από την περιοχή, το στέκι πολιτισμού ή αν θέλετε μουσείο μικρασιατών και προσφυγικών κοιμηλίων, όπως έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν το έχουμε πάλι μέσα για το 2020, και ένα άλλο εμβληματικό, το οποίο είχαμε αποφασίσει όλοι οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, στο τέλος, και η παράταξη του σημερινού Δημάρχου, να φτιάξουμε το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς. Ανακαίνιση, εξυγχρονισμός, ανάδειξη του κτιρίου. Αυτό αποφασίσαμε. Δυστυχώς και αυτό δεν το έχουμε. Και η απάντηση του Δημάρχου ήταν ότι θα το δουν το 2020 τι θα γίνει, και υπάρχει μια εναλλακτική άποψη, άποψή του είναι αυτή, ότι μήπως βάλουμε μέσα το Πανεπιστήμιο, γιατί το Πανεπιστήμιο πιέζει να τους δώσουμε κτίρια, να δώσει ο Δήμος. Ο Δήμος έχει δώσει ήδη το σημερινό Δημοτικό Θέατρο και μάλιστα είχαμε βάλει και μια προθεσμία με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Πιέζουν να γίνει. Εκεί πρώτον δεν μπορεί να γίνει Πανεπιστήμιο. Δεύτερον, εμείς αντιδρούμε ως παράταξη. Και τρίτον, σας το λέω τώρα, δεν μπορεί να γίνει. Από το σχέδιο πόλης είναι Δημοτική Αγορά. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε άλλο. Πρέπει και είναι από το 1928 συγκεκριμένο κτίριο. Για να αλλάξει αυτό πρέπει να γίνει τροποποίηση του σχεδίου και δεν είναι εύκολο πράγμα να αλλάξει ο χώρος ο συγκεκριμένος από Δημοτική Αγορά να γίνει πανεπιστημιακός ή αστικό ακίνητο για να στεγάσει το πανεπιστήμιο. Αυτό ας το λάβει καλά υπόψη στη Δημοτική Αρχή και μην έχει αυταπάτες ότι μπορεί να γίνει εκεί. Πρέπει να γίνει Δημοτική Αγορά. Και τη λειτουργία της εδώ είμαστε να την δούμε. Τώρα, είπα για το τι προέβλεπε η πρόταση η οποία πέρασε τελικά. Εμείς κάναμε μια πρόταση, είμαστε η μόνη δημοτική παράταξη που κάναμε πρόταση για 31 έργα στις 22 κοινότητες ή στα 31 αν θέλετε χωριά, γιατί έχουμε σε μια κοινότητα και τρεις οικισμούς, όπως είναι η κοινότητα Κουταλά με οικισμούς Μαψό, Κουταλά, Σπαθοβούνου. Σε κάθε χωριό έχουμε ένα έργο και βασικό έργο. Θα σας τα πω λίγο επιγραμματικά. Συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων σαν έργα, αλλά για το 2020 δεν εκτιμούμε ότι θα απορροφήσουμε πάνω από 3.280.000 ευρώ. Η εμπειρία μας αυτό είναι. Δεν έγινε αποδεκτό. Το στείλαμε στο Δήμο, το στείλαμε στις υπηρεσίες, δεν έγινε αποδεκτό δικαίωμά τους. Εμείς κάναμε την πρόταση, είμαστε η μόνη παράταξη που το κάναμε. Είχαμε και απαντήσεις από τις υπηρεσίες, άλλα γίνονται, άλλα δεν γίνονται. Η πρότασή μας λοιπόν αυτή ψηφίστηκε χθες το βράδυ από τους 8 δημοτικούς συμβούλους της παράταξής μας που είμαστε όλοι μπετών αρμέ και από τον κύριο Ασημακόπουλο. Δεν ψηφίστηκε από τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους και θα σας πω τι έγινε στην πορεία. Τα έργα λοιπόν ήταν που έχουμε προτείνει είναι κατασκευή πολυκέντρου πολιτισμού στον Άσο με πίστοση για το 2020 100.000 ευρώ, συνολικός προϋπολογισμός 800. Διαπλάτηση ανακατασκευή γέφυρας Κυμάρου Ράχινης στον κάτω Άσο 100.000. Μου απάντησαν ότι δεν είναι έργο του Δήμου ή της Περιφέρειας. Σωστά. Ανακατασκευή συνθετικού κλωοτάπητα γηπέδου και αποδητηρίων κάτω Άσου 100.000. Μου απάντησαν ότι πρέπει να γίνει πρώτα η γέφυρα και μετά το γήπεδο για να μην χαλάσει σε μια πλημμύρα. Δημιουργία χώρου στάθμευσης σε δημοτικό οικόπεδο στο Περιγιάλι και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων 30.000 επί προϋπολογισμού 100.000. Κατασκευή δημοτικού κτηρίου πολυκεστικού κέντρου στο Λέχιο που δεν έχει απολύτως κανένα δημοτικό κτίριο 200.000, συνολικός προϋπολογισμός 1.300. Ανακατασκευή εξυγχρονισμός ανάπλαση δημοτικής αγοράς όπως σας προανέφερα 1.000.000 με 200.000 για το 2020. Κατασκευή δημοτικού κτηρίου πολιτισμού μουσείου μικρασιατών στην Ιωνία 1.000.000 προϋπολογισμός 100.000 για το 2020. Ανάπλαση παραλίας Καλάμια 250.000. Κατασκευή πλατεία στο Αγγελόκαστρο 100.000. Είναι το μόνο χωριό που δεν έχει καμία πλατεία. Αναπλάσεις παραλιακής πλατείας και προαυλίου Δημοτικού Σχολείου Κόρφου 100.000.
Ολοκλήρωση αποχητευτικού ομβρίων στο Σοφικό 70.000. Μου απάντησαν ότι είναι έργο της ΔΕΙΑΤ. Σωστά, το αποδέχομαι. Διανοίξεις διαπλάτηση του δρόμου Σοφικού Ρητού με μισθώσεις μηχανημάτων, μισθώσεις, για να δουλεύουν και τα συνεργεία από την περιοχή, 100.000 για το 2020. Κατασκευή δημοτικού κτηρίου πνευματικού κέντρου στην κοινότητα Γαλατακίου που στερείται δημοτικού κτηρίου, 150.000. Ανάπλαση παραλίας Λιχναρίου και Σιδερώνα κατά Καλλίου, 100.000. Για το Σιδερώνα έχουν βάλει 30.000, για να είμαι δίκαιος. Εγκατάσταση συνθετικού χλωοτάπητα στο γήπεδο του Αγίου Ιωάννη, 100.000. Επισκευή εγκαταστάσεων αποδητηρίων γηπέδου Αθηκίων και αγορά χώρου για κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου, 100.000. Διαμόρφωση ιδιόκτητου ακινήτου στο Αλαμάνο σε πολιτιστικό κέντρο και παιδική χαρά, 60.000. Κατασκευή πετρόκτης του δρόμου από Κάστρου μέχρι Νάνο Πλατεία και Λιθοδομόνα Γενωρίου, 100.000. Το έχουν βάλει στον προϋπολογισμό, στο τεχνικό πρόγραμμα. Κατασκευή ανοιχτού δημοτικού θεάτρου στο Λόφο Νικηταρά, 100.000 για το 2020. Δεν είναι στον προϋπολογισμό, αλλά μου απάντησαν και σωστά ότι αναμένουν την πίστοση. Το έργο εντάχθηκε στην αναπτυξιακή Βόρειας Πελοποννήσου και θα έρθει στις αρχές του 2020 να ενταχθεί. Κατασκευή δημοτικού κτηρίου πολιτισμού στο Χιλιομόδι, 100.000. Πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμό στην είσοδο της Κλένιας από τον παιδικό σταθμό μέχρι το χωριό, 100.000. Κατασκευή κτηρίου αίθουσας εκδηλώσεων στον Άγιο Βασίλειο, 100.000. Διαπλάτηση ασφαλτόστρωσης δρόμου Παθοβουνίου Βελινιάτικων, 100.000. Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Παθοβουνίου Παλιά Βρύση και Πλατεία, 50.000. Ολοκλήρωση γηπέδων αθλοπαιδιών Ξινοκέριζας, 100.000, ένα έργο που κάθεται στα μπετά και, στις επιχωματώσεις από το 2013. Κατασκευή ανοιχτού θεάτρου και ανακατασκευή δημοτικού κτηριακού συγκροτήματος πρώην Ξενή Αρχαίας Κορίνθου, 150.000, έχουν βάλει μελέτη, 30.000. Κατασκευή βρεφονιπιακού σταθμού Αρχαίας Κορίνθου, 1 εκατομμύριο με προϋπολογισμό για το 2020, 100.000. Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης στην Αρχαία Κόρινθο, 20.000. Κατασκευή ανοιχτού δημοτικού θεάτρου στα Εξαμήλια, 100.000, 50.000, συγγνώμη. Μιλάμε για το παλιό θέατρο Θεοδωράκης, πρέπει να ζητήσουμε την έκταση από το Δασαρχείο. Κατασκευή δημοτικού κτηρίου πολυκέντρου στο Σολομό, 100.000. Και οδοποιία μπαθαρίστρωση, 150.000. Έχουν βέβαια στον προϋπολογισμό 100.000 για όλο το Δήμο, που φυσικά και δεν φτάνουν. Αυτή η πρόταση λοιπόν ψηφίστηκε από την παράταξή μας και από την παράταξη του κυρίου Ασημακόπουλου. Επειδή όμως εμείς λέμε ναι σε όλα τα έργα, ό,τι έργο και να είναι, και ας μην είναι δικό μου, ας μην είναι πρότασή μου, ας είναι οποιοδήποτε δημοτικού συμβούλου, είτε του κυρίου Δημάρχου, είτε του πρώην Δημάρχου, είτε των λοιπόν παρατάξεων. Στη δεύτερη ψηφοφορία που έγινε επί της πρότασης εκτελεστικής αρχής, είπαμε ναι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής μας και οι 8, μαζί με την παράταξη του σημερινού Δημάρχου και τους δύο συνεργαζόμενους με τον Δήμαρχο, τον κύριο Πιέτρη και τον κύριο Γκεζερλή, και καθώς και τρεις δημοτικοί σύμβουλοι από την παράταξη του κυρίου Καλλίρη. Οι άλλοι δύο νομίζω είχαν αποχωρήσει. Η παράταξη του πρώην Δημάρχου από τους 8 δημοτικούς συμβούλους παρευρίσκονται οι 4 και καταψήφισαν το τεχνικό πρόγραμμα. Αυτή είναι η νέα απόφαση, όπως την ανέφερα, του Δημοτικού Συμβουλίου με 21 ψήφους. Εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα και ευχόμαστε και ελπίζουμε να υλοποιηθεί τουλάχιστον σε, αν μπορούσαν να τα κάνουν όλα θα ήταν ευχής έργο, δεν μπορεί να γίνει όμως, να είναι το ποσοστό απορρόφησης διπλάσιο από το 2019 και το τραγικό νούμερο του 12%. Αυτά για τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.